Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο στο του Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο και σήμερα παίζουμε τον τελικό του 2014 FIFA World Cup Online επιτέλους φτάσαμε στο μεγάλο τελικό να πω την αλήθεια περίμενα πώ τα κάποια φάση και θα συνεχωρούμε πάρα πολύ αλλά ευτυχώ καταφέραμε με σχετικά εύκολο τρόπο μπορώ να πω να περάσουμε στο τελικό δεν υπήρχε κάποιο μάτσο το οποίο με δυσκόλεψε ιδιαίτερα όλα τα πέρασε σχετικά εύκολα και δεν υπήρχε κάποιο έτσι που να... Με έφτασε μέχρι το τελευταίο λεπτό να προσπαθώ ή κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, είμαι πολύ μου που φτάσαμε αν και πιστεύετε αυτό το μάτς πραγματικά θα είναι δύσκολο, αυτό περίμενα και στο προηγούμενο μάτσα από την αλήθεια. Γιατί πήγαμε με τελικό και δεν περίμενα ότι θα πρέπει να είναι τόσο εύκολο νίκη με 5-1. Δηλαδή, πώ πέρασε το τελικό, δεν ξέρω και μετά του ήξερα 5 γκολ. Ε, αλλά σημασία έχει ότι περάσαμε, είμαστε στον τελικό του online FIFA World Cup. Επίση, θέλω να σα ενημερώσω κάτι για τελευταία φορά. Είναι ο τελικό αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχει καθόλου πλάκα να δείτε μόνο το τελικό και να μην δείτε όλα τα προηγούμενα μάτια, να δείτε την πορεία μου μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα μάτια που έπαιξαν στα νόκα του παιχνίδια και υπήρχαν και άλλα τρία εκτό από αυτά που έπαιξαν στου ομίλου. Οπότε έχουν παίξει ήδη 6 μάτ, 6 επεισόδια μέχρι τώρα. Αυτό είναι το 7ο που παίζουμε τον τελικό. Θα συνιστούσα, αν θέλετε έτσι, να, έτσι, να, να, να δείτε πώ πήγε η σειρά, να πάτε να δείτε τα υπόλοιπα βίντεο και μετά να έρθετε σε αυτό εδώ πέρα και μετά να δείτε τον τελικό. Γιατί έτσι θα έχει πιο πολύ πλάκα και θα έχετε και πιο μεγάλη αγωνία, α πούμε, κάπως έτσι να το πούμε. Οπότε, ναι, πάντα να δείτε τα υπόλοιπα άμα θέλετε. Αυτό θα σας συνιστούσα εγώ να κάνετε. Και νομίζω πω είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον μεγάλο τελικό. Το σκουάτι μα θα είναι ίδιο όπω ήταν και τι προηγούμενε φορέ με Αθανασιάδη και Μίδρογλου σε Strikers. Πιο πίσω, Χριστοδηλόπουλο με Φετβατζίδη. Ε, πιο πίσω ο τη με Σάμαρι και στα μπακ έχουμε Χολέβα, Σοκράτη, Μανολά και το Ρωσίδι. Και στο τέρμα ο Καρνέζη. Αυτό είναι το squad με το οποίο έπαιξα όλα τα νοκάτου παιχνίδια. Μόνο μία αλλαγή. Το πρώτο νοκάτου παιχνίδι είχα βάλει τον Τζιόλι αντί για το σάμαρι. Αλλά τώρα πια είναι, παίζει ο Σάμαρι γιατί έχω δει ότι παίζει πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ γρήγορο κτλ. Και, τελείπα, και δημιουργεί ευκαιρίε. Οπότε κάπω έτσι πάμε στο τελικό με αυτό το squad. Είναι το τελευταίο match. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα παίξουμε. Θα δείξει. Μέχρι τώρα σε αυτό το, το, το goal, σε αυτό το, το try, έχουμε 5 νίκε μία ισοπαλία και καμία ήττα. 22 γκολ υπέρ, 4 γκολ κατά. Πολύ καλό, πιστεύω πάρα πολύ καλό. 22 γκολ υπέρ και 4 γκολ κατά είναι απίστευτα πολύ καλό. Ε, μια άλλη φορά που είχα παίξει έτσι για πλάκα για να δω πώ είναι. Όπω βλέπετε, είχα αποτύχει αρκετά άσχημα. Ε, οπότε, ναι. Η μία ισοπαλία είναι εκείνη που είχα παίξει με τη Βραζιλία στου ομίλου, η οποία πιστεύω ότι ήταν αρκετά άτυχη. Που θα μπορούσα να είχα 6 νίκε ή να είχα κάνει κάτι πολύ τρελό. Αλλά δυστυχώ δεν κατάφερα γιατί είχα ένα γελίο γκολ με τη Βραζιλία και έτσι μου ισοφάρισαν και έγινε χαζομάρα. Και γενικώ και το ήταν καθαρή νίκη για μένα, πιστεύω. Απλά έκανα βλακιούλε και το χάσα. Ε, οπότε θα μπορούσα να χάσει 6 νίκε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε 5 νίκε, μία ισοπαλέα και καμία ήττα. Και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το σερί, να πάρουμε άλλη μία νίκη και να πάρουμε το FIFA World Cup Brazil 2014 online. Ξαναλέω online. Οπότε, ναι, άμα θέλετε να δείτε γενικώ πώ είναι η σειρά και όλα αυτά, πάντα να δείτε τα προηγούμενα επεισόδια, θα κάθομαι να εξηγώ κάθε φορά τι ακριβώ κάνουμε. Απλά θα σα πω ότι παίζουμε με την Ελλάδα, άμα δεν το ξέρετε και βλέπετε πρώτη αυτό που παίζουμε με την Ελλάδα. Αλλά για να μάθετε περισσότερε πληροφορίε για το πώ είναι αυτό το game mode, τι γίνεται, πώ κάνει τα squad, γενικώ πώ παίζεται. Πάντα δείτε τα προηγούμενα επεισόδια που εξηγώ τα πάντα. Πώ πα στου ομίλου, πώ μετά περνά ένα το άλλο. Οπότε ναι, πάμε να παίξουμε το επόμενο match. Πάμε να ψάξουμε έναν αντίπαλο και τα λέμε μόλι βρω έναν αντίπαλο. Οκ, okay, οκ. Okay. Οκ, okay, λοιπόν βρήκαμε έναν αντίπαλο και έχουμε τον Μήτροχλου ο οποίο θα κάνει λίγο προπόνηση. Θα προσπαθήσω να τη τσιλο... στείλω. Ναι. Μήτροχλου, εκεί θα τη στείλει. Μπράβο, Μήτρο. Ε, μπράβο, Μητρογούλ. Αυτά είναι τα προπονητικά κέντρα τη Εθνική Ελλάδο. Όπω βλέπετε, high tech seat. Οχιαστή. Αστεία. Οχιαστή. Αστεία. Κάνουμε ένα πολύ μακρινό σουτ. Το οποίο ο Καρνέζη θα το αποκρούσει. Μπράβο, Καρνέζη. Χαρακτήρα. Αυτά θα το κάνει και με στο μάτσο όμω. Μην, μην κάνει πλακέστα στο μάτσο. Μέχρι τώρα ο Καρνέζη μου έχει δείξει απίστευτα πολύ καλά δείγματα. Ε, από τον τρόπο που παίζει στη τελευταία μάτ. Οπότε εύχομαι να συνεχίσει αυτό το, αυτή την πορεία και σε αυτό το μάτ. Καθώ παίζει καταπληκτικά σε όλα τα μάτ του Γολθηκα μέχρι τώρα. Οπότε εύχομαι να παίξει το ίδιο καλά και σήμερα. Οπότε ναι, ναι, λοιπόν, για να δούμε. Το Ρωσίδη πάει να πάρει την μπάλα και θα καταφέρει. Όχι, θα το καταφέρει. Όχι, δεν το καταφέρνει. Με ποιον παίζουμε το μεταξύ τα παίζουμε με Συρία. Τι είναι αυτό, Συρία. Παίζουμε με Συρία στο τελικό. Κάτι το οποίο από τη μία είναι θετικό γιατί η ομάδα δεν είναι καλή, αλλά λοιπόν, για να φτάσει αυτό με Συρία στο τελικό σημαίνει πω ξέρει να παίζει πολύ καλά. Ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά για να φτάσει με Συρία στο τελικό. Ε, άρα δεν ξέρω αν θα δυσκολευτούμε ή όχι. Πάντω το squad ευτυχώ δεν είναι πολύ καλό και δεν έχει πολύ δυνατού παίκτε. Πιστεύω. Δεν ξέρω κανέναν πολύ καλό Συριανό παίκτη. Ε, αλλά σίγουρα για να φτάσει τελικό ξέρει να παίζει πολύ καλά. Οπότε αυτό δεν είναι καλό. Αν έβλεπα ξέρω καμιά Γερμανία, θα έλεγα άντε, ή καμιά Ισπανία γενικώ, ή καμιά OP ομάδα, θα έλεγα εντάξει είναι καλό, αλλά έχει υπάρχει καλή ομάδα, οπότε είναι λογικό. Αλλά για να φτάσει τελικό με Συρία, αν και θα μου πει και εγώ τελικό με Ελλάδα, αλλά τέλο πάντων. Και οι δύο έχουμε πολύ μέτρε ομάδε. Εντάξει, εγώ έχω, πιστεύω αρκετά καλύτερη ομάδα από τη δικιά του, είναι, από την αλήθεια. Του κάνουμε αρκετά καλύτερο. Αλλά και οι δύο έχουμε μέτρε ομάδε, φτάσαμε τελικό. Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε και οι δύο καλοί παίκτε και θα έχουμε μια ωραία κόντρα. Αλλά αυτό θα το δούμε. Λοιπόν. Μέχρι τώρα πάλι το παιχνίδι παίζεται πολύ στην κατοχή. Δεν έχει γίνει κάποια φοβερή φάση από κανέναν από του δύο μα. Μέχρι στιγμή είμαστε στο ένα το λεπτό και δεν έχει γίνει κάτι τρομερό, κάτι συνταραχτικό, κάτι έτσι φοβερό. Αλλά τώρα παίρνει την μπάλα Θανασιάδη ο οποίο θα προσπαθήσει να προωθηθεί και να βγάλει μια σέντρα λογικά. Αυτό θα το κάνω μάλλον. Βγάλει μια σέντρα η οποία περνάει από όλου και δεν καταλήγει σε κανέναν. Ε, και γλέπει την μπάλα ο Εσμαέλ. Και δίνει τον Αλ Δεν θα διαβάζω το όνομα γιατί δεν τα ξέρω κιόλα και θα. Τι θα τρώω. Αυτό είναι εύκολο, γράφε. Αλλά μου χνάντε. Τέλο πάντων, ό,τι μπορώ να προλαβαίνω. Το διαβάζω. Να μάθει και λίγου Συριανού παίκτε. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πήρε Συρία, βέβαια. Πιστεύω ότι είναι κακή επιλογή. Σαν τον άλλο πήρε τα Δεν μπορεί να. Ζα... Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω πώ θα φτάσει τελικό. Αλλά καλό να παίρνει καλύτερε ομάδε όταν πα για τουρνουά και τέτοια. <laughs> γιατί εντάξει. Όχι, εγώ πήρα Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα έχει κάποιου παίκτε που μπορούν να κάνουν πράγματα. Α τώρα η Συρία τι να κάνει. Θα πει για να φτάσει τελικό κάτι κάνει και να έχει και προοπτικέ να το πάρει. Γιατί μέχρι τώρα με κοντράρει πάρα πολύ. Οπότε πιστεύω ότι ο θα κρυθεί. θα είναι πολύ έτσι. θα κρυθεί στη λεπτομέρεια. Δεν θα υπάρχει κάποιο που θα επικρατήσει για πολλά γκολ, πιστεύω. Γιατί μέχρι τώρα το Μάτι το βλέπω να πάει πολύ ίσα ίσα. Και μου κάνει το πρώτο του σουτ, το οποίο το αποκρύει ο Καρνέζη. Και ο Καρνέζης και, oh, Καρνέζη διπλή, διπλή απόκριση. Πραγματικά με μέσους σε πάλι ο Καρνέζη. Μπράβο, ο Καρνέζη. Τρελέ μου. Βασικά γι' αυτό έκανε χαζομάρα. Πιστεύω αν σουτάρει λίγο πιο πριν το δεύτερο σουτ θα μου το είχε βάλει το γκολ. Αλλά ευτυχώ λίγο πέρα. Γιατί και ο Καρνέζ έκανε μια πολύ ωραία απόκριση και αυτό δεν προλάβαινε να σου τόσο γρήγορα. Ήδη το σκέφτηκε, δεν ξέρω, ήθελε να κάνει κάτι άλλο, είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. οπότε ο Καρνέζ με διπλή προσπάθεια κατάφερε να αποσωπήσει τον κίνδυνο. Και, και έτσι, το μάτι μένει σοπαλό, που είναι καλό για μένα γιατί τώρα θα είχα δεχτεί γκολ. Όπα και μου βάζει γκολ. Στο 22 ανοίγει το σκορ η Συρία με τον Αλ Χουσαίν. Κάτι που δεν το περίμενα να μπει τόσο εύκολα. Δυστυχώ είμαι πίσω στο σκορ. Πολύ κακό αυτό. Λογικά επέλεξε αυτή την ομάδα γιατί έχει γρήγορου παίκτε από τη βλέπω μέχρι τώρα. Έχει πολύ μεγάλο pace όπω βλέπετε. Όπω δείτε τώρα ίσω. Έχουν πολύ μεγάλο pace οι παίκτες του. Προλαβαίνουν να πάνε στην πάρα πριν από το δικό του. Οπότε λογικά γι' αυτό την επέλεξε τη Σύρια. Ε, φαντάζομαι. Γιατί κάτι τέτοιοι παίκτε είναι συνήθω γρήγοροι από τέτοιε χώρε. Οπότε μάλλον γι' αυτό την επέλεξε. Γιατί μπορεί να μην έχει άλλου παίκτε να είναι γρήγοροι. Οπότε βγάλουν και όλο στην αντεπίθεση με τον Αθανισιάδη. Προσπαθήσω να κάνω κι εγώ το 1-1 και δεν τα καταφέρνω, αλλά σε δεύτερη προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια, όχι! Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, για μένα δηλαδή, για να εσωφαρίσω Τη Συρία στον τελικό του World Cup. Αλλά στάθηκα αρκετά άτυχο. Λοιπόν, βάλω μια πάσα. Δεν μπορώ να βάλω την πάσα. Στο χολέβα! Και χάνω την μπάλα σε πολύ κακό σημείο. Τώρα βέβαια υπάρχει μεγάλο άγχο από την αλήθεια γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βάλω τουλάχιστον ένα γκολ στον το πάτωμά τη στην παράσταση στα penalty. Ε, Γιατί με λιγότερο από ένα γκολ θα χάσω. Προφανώ γιατί μερικά είναι ένα 0 και είναι κάτι που δεν το θέλω καθόλου να φτάσουμε μέχρι εδώ και να χάσω το τελικό. Πραγματικά έκανα τόση προσπάθεια, ανοίξα Γερμανία, ανοίξα τα πάντα και τώρα δεν θέλω να χάσω με τίποτα. Προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση, αλλά ο Καρνέζη είναι εκεί πέρα για να αποσωπήσει τον κίνδυνο άλλη μια φορά. Ο οποίο παίζει αρκετά καλά, μπορώ να πω, αλή, να πω, την αλήθεια. Παίζει πολύ καλά στο World Cup. Στο εδώ πέρα εννοώ. Στο... Εντάξει, και στο World Cup ε, κάτι έκανε. Κάτι έκανε, βρε. Κάτι έκανε. λοιπόν. Ε... Προσπαθήσω να πιέσω λίγο ψηλά. του βγάλω μια επίθεση να βάλω ένα γκολάκι. Γιατί εντάξει, δεν πιστεύω ότι το τερματοπλακάστο είναι κάτι τρομερό. Άρα πιστεύω ότι αν κάνω μια καλή επίθεση θα μπορέσω να το έχω στο Μπορεί να έχει γρήγορου παίκτε, αλλά δεν πιστεύω ότι το τερματοφυλάκι είναι κάτι τρομερό. Δεν ξέρω κανένα διάσημο γνωστό. Διάσημο γνωστό. Κανένα διάσημο Συριανό τερματοφυλάκι. Άρα φανταζόμαι ότι δεν θα είναι και τόσο καλό. Θα μου πει γιατί ο καρνέ διάσημο είναι. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Παίζει τον Ντουνέζε. Κάτι είναι γι' αυτό. Και ωραία, βγάζω μια επίθεση. Πλασταριστά. Και όχι, δεν μπορώ να τελειώσω. Δεν μπορώ να τελειώσω. Το τερματοφυλάκι τα απόκρισε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Θα μπορούσα να είχα σοφαρίσει εδώ πέρα. Έκανα φινέ ότι θεωρούσα ότι ο τερματοφύλακα δεν θα μπορούσε να το πιάσει, αλλά δυστυχώ ήταν λίγο καλύτερο από ό,τι περίμενα. Και προσπαθεί αυτό να κάνει μια φάση, αλλά πάει ελάχιστα out. Και δεν καταφέρει να κάνει το 2-0. Ευτυχώ δηλαδή, γιατί αν το τώρα και αυτό μετά το match, στην ουσία θα έχει τελειώσει σχεδόν. Θα ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσω. Αλλά τέλο πάντων, πάντω ήταν χωριά πολύ πάθα σε εκείνη τη φάση, γιατί θα μπορούσα να είχα κάνει το 1-1 και να ήμουν πολύ πιο χαλαρό στο υπόλοιπο του μάτ. Αλλά δυστυχώ δεν κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο. Παίζει πάντω πολύ την μπάλα. Κινείται πολύ ωραία με πάσει κτλ. Μπορώ να το δώσω αυτό παρόλο που δεν έχει καλή ομάδα. Παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Όπω βλέπετε και μου δημιουργεί και φάσει. Αλλά ευτυχώ η άμυνα μου είναι εκεί και να τι βγάλει. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ για είχα τη φάση γιατί θα μπορούσε τώρα να ήταν ισοπαλό το μάτι και να ήμουν σε πολύ καλύτερη θέση. Στο δεν σημαίνει όμω τίποτα. Δεν τελειώσει τίποτα και όχι πάλι ο τερματοφυλακά σου βγάζει. Δεν το πιστεύω γιατί τα βγάζει όλα. Ποιο τερματοφυλακά είναι, τι φάση. Δεν να είναι σχαλός για να μην το ξέρω <laughs> Γιατί βγάζει πολύ ωραία πράγματα Τώρα <laughs> θα, 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 θα κάνουμε αυτό το corner Θα δούμε τι θα γίνει Και πάλι δεν μπορώ να κάνω κάτι Απίστευτο Μόνο με μία ευκαιρία, εντάξει δεν έκανε μία ευκαιρία αλλά Με ένα σουτ κατάφερε να περάσει μπροστά και εγώ έχω κάνει τόσα σουτ και δεν μπορώ να Δεν μπορώ να βρω δίχτυα δυστυχώ. Δεν ξέρω τι γίνεται Λογικά δεν κάνω καλό τελείωμα γιατί αν χώνομαι λίγο με το πιάσει και τα λοιπά και οπότε κάθομαι το σκέφτομαι πολύ και και λίγα κατά λίγο να κάνω ένα φινέσο το οποίο είναι αρκετά αδύναμο. Και έτσι δεν καταφέρω να, να τη στείλω την μπάλα στα δίχτυα. Φακ. Οκ, okay, λοιπόν, αυτό το μάζι είναι αρκετά αγχωτικό τώρα γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κάνω κάτι. Πρέπει οπωσδήποτε καταρχά να σκοτώ. Να... Να... Σκο... <laughs> τι, τι λέω. Πρέπει να σκοράρω πριν το μήχρονο. Αυτό είναι το καλύτερο, το πιο ιδανικό. Αν σκοράρω πριν το μήχρονο θα θα, 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 είμαι άλλη ψυχολογία στο δεύτερο μήχρονο. Πιστεύω, οπότε ναι, πρέπει να το κάνω. Χάνω σέντρα. Εκεί που δεν είναι κανεί όμω. Και από ό,τι φαίνεται το μήχρονο θα τελειώσει κάπω έτσι. Λογικά τώρα θα το σφυρίξει. Ναι, οπότε το μήχρονο τελειώνει με ένα μηδέν υπήρ τη Συρία. γιατί πριν είναι πολύ κακό και μια εξέλιξη την οποία δεν την περιμένα. Θεωρώ πω το μάτι είναι σχετικά ισόπαλο. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν το προβάδισμα γιατί κάναμε περίπου ίσε ευκαιρίε. Απλά αυτό ήταν λίγο πιο critical. Να, όπω βλέπετε, ευκαιρίε είναι πάνω κάτω ίσε. Απλά έχει μεγαλύτερη κατοχή. Και εντάξει, αυτό φαίνεται όλο από το μάτι από το πόσε πάσει κάνει, κάνει για τώρα και το άλλο. Αλλά όπω βλέπετε, οι ευκαιρίε στο στόχο και οι ευκαιρίε γενικώ ήταν σχεδόν ίσε. Οπότε το όπω ήταν ένα μάτσο που θα πρέπει να ήταν ισόπαλο. Δεν θα έπρεπε να χάνω, θα έπρεπε και εγώ να χαρίξω ένα κολλάκι. Απλά στάθηκα και άτυχο και δεν ίσω να μην το τελειώσω τόσο καλά εγώ, να μην ήταν μόνο θέμα ατυχίας, αλλά και θέμα ότι δεν, το... δεν έπαιξα αρκετά σωστά όπω ο... θα έπρεπε τέλο πάντων. Οπότε. oh, μου κάνει ένα πανέμορφο σουτ. Wow. Ευτυχώ όμω ο Καρνέζη το απέκρουσε. Ήταν λοιπόν, ένα πολύ ωραίο σουτ πραγματικά. Λο, λογικά ότι πα ξέρει να παίζει πολύ καλό FIFA. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Γιατί μου κάνει πραγματικά πολύ ωραίε φάσει. Μπορώ να το δώσω αυτό. Αλλά και πάλι, εγώ επειδή τη νίκη, δεν με νοιάζει πόσο καλό είναι αυτό. Γιατί εγώ παίζω για να νικήσω τώρα. Δεν παίζω για να νικήσει αυτό. Οκ, okay, μου κάνει φάουλ. Το οποίο θα καταλογιστεί με κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν θα καταλογιστεί με κίτρινη κάρτα. Δυστυχώ. Γιατί έτσι και βγαίνει ένα παίκτη, μετά θα έχω πολλέ ευκαιρίε να, να περάσω μπροστά ή τουλάχιστον να πάμε στην, στην παράταση. Κάτι το οποίο θα είναι πολύ καλό αν πάμε στην παράταση. Γιατί στα πέναλτι θα είναι. It's και λίγο either way. Και στα γενικώ έχω πολύ καλή ιστορία. Γενικώ πάντα, σχεδόν πάντα όταν πάω στα πέναλτι, ε, στο FIFA νικάω. Γενικώ. Ε, δεν ξέρω, είναι τύχη, είναι ότι ξέρω να βαρώ αρκετά καλά στη γωνία και δεν τα πιάνουν ποτέ. Σχεδόν πάντα νικάω. Ε, εντάξει, μην κρίνετε από το προηγούμενο πέναλτι που βάρε στο προηγούμενο μάτσο και το βάρε στο κέντρο γιατί νόμιζα ότι θα έπεφτε. Και έκανα βλακεία. Συνήθω θα βαράω full γωνία και δεν τα πιάνουν ποτέ. Οπότε ναι. Λοιπόν, εδώ θα βγάλω φάση. Σουτ και όχι! Πάλι, πάλι επεμβαίνει, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Έχει βγάλει τα πάντα το τερματοφυλακά του. Έχει βγάλει τα πάντα. Και τα κοάλα. Δεν το πιστεύω ότι τα έχει βγάλει όλα αυτά. Ούτε νόηρ να ήταν. Offside. Το ξέρω ότι είναι offside. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε πόσα λεπτά ακόμα. Έχουμε αρκετά λεπτά νομίζω. Έχουμε άλλα 30 λεπτά και κάτι. Παιχνιδιού εννοώ πάντα. Ε, έχω χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να βρω. Δεν μπορώ να βρω δίχτυα. Είτε ο τερματοφύλακα του όλο με σταματάει. Έχω κάνει ευκαιρίε, απλά η μπάλα ποτέ δεν καταλήγει εκεί που θα πρέπει να καταλήξει. Δηλαδή στα δίχτυα. Ο Χρυστοδουλόπουλο. Σάμαρη. Θανασιάδη. Μήτρογλου. Θα καταφέρει να βρει τη διάρκεια αυτό το μάτς. Έχει βρει όλα μέχρι τώρα. Σουτάρει και όχι πάλι κοντά την μπάλα πάνω στου αμυντικού τη Συρία και καταλήγει σε out, σε κόρνερ. Ο Χαλάβα εκτελεί το corner. Και δεν μπορεί κανένα. Εκεί όμω είναι ο Φετφατζίδη. Για να δούμε τι θα κάνει. Πάλι δεν μπορώ να δημιουργήσω κάτι. Μανιά τη. Φετφατζίδη. Μπαίνουμε στην περιοχή. Και όχι πάλι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όμω εκεί παίρνει ο Σάμαρη. Σάμαρη. Σουτάρι. Και όχι ελάχιστα out. Δίπλα από την αιστεία του Συριανού, τερματοφύλακα. Ο οποίο δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Είναι ο Χίσο. Ο Χίσο. Είναι. Οκ, οκ. Οκ, δεν θα πω κάτι, δεν θα πω κάτι. Δεν θα πω κάτι. Ότι ο Χίσο θα έχει βγάλει όλα αυτά. Μπράβο, Χίσο. Μπράβο, Χίσο. Καλή δουλειά. Φετβατζίδη. Ο Χίσο θα καταφέρει να το βγάλει και αυτό. Το βγάζει ο Τζον Dogs. Δεν καταφέρει να φτάσει μπαλά μέχρι τον Χίσο. Φετβατζίδη. Τη έντρα και όχι πάλι. Άλλη μια φορά μια χαμένη ευκαιρία για την εθνική Ελλάδο να ισοφαρήσει αυτό το παιχνίδι. Ο Χίσο τι θα κάνει τώρα. Χίσο, τη στέλνει μέσα. Μπράβο, Χίσο. Έχω περισσότερα σουτ από τη σειρά αυτή τη στιγμή, όπω είδατε. Έχω 10 σουτ και η σειρά έχει 7. Κάτι το οποίο μου με κάνει αρκετά στεναχωρημένο γιατί. Δεν θα πρέπει να χάνω. Α ήταν τουλάχιστον Σομαλία Μου κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Ο Καρνέζης πολύ εύκολα τη βγάζει. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν εκεί πέρα. Μια και έχω... μέχρι τώρα έχω δει πολύ καλά δείγματα με αυτόν. Πολύ καλά... Ότι είναι πολύ καλό παίκτη. Δεν ξέρω τι ακριβώ σκεφτόταν εκεί πέρα. Τι πήγαινε να κάνει. Παπασταθόπουλο. Δίνει στο μανιάτι. Ο Μήτρογλου δεν θα προλάβει με τίποτα. Ο Χίσο. Κάμα yeah, και πρέπει να του κάνω κάμια... Κάμια κομπίνα έτσι να... Να την πάρω εκεί πέρα από το τέρμα να του βάλω γκολάκι. Να εσωφαρίσω το μάτς. Και φάκα αυτό είναι αρκετά intense μπορώ να πω. Θα τολμούσα να πω. Αθανασιάδης. Έλα ρε Κλάους, έλα ρε Κλάους. Πάλεψε το. χολεύα, θα το παλέψει. Δεν μπορεί όμω. Και βγαίνει μόνο του ο Αλ Καμπίτ. Κατίμπ. Πώ τον λένε. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν υπήρχε κάποιο να τον βοηθήσει. Σάμαρι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει κλειστεί φουλ στην άμυνα γιατί δεν θέλουμε τίποτα να φάει γκολ. Όμω αυτό είναι πολύ αρνητικό. Για μένα. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να βρω δίχτυα. Λοιπόν, θα πρέπει να παίξω ultra attacking. Μένουν 10 λεπτά και πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέσα σε αυτά. Και πιστεύω ότι αξίζω γιατί έχω κάνει αρκετές ευκαιρίε. Όχι, ρε, όχι, ρε, για λίγο. Έτσι και ήταν λίγο πιο εκεί. Θα το είχα περάσει, ρε, φίλε. Θα το είχα περάσει. Αλλά αυτό τώρα πάλι μου βγάζει. επίθεση, είμαστε στο 80, πρέπει να βιαστώ πάρα πολύ γιατί δεν μένουν πολλά λεπτά. Και ευτυχώ, ευτυχώ, ευτυχώ βγάζουμε την επίθεση. μη Περνάει έναν. Και βγαίνει ο μόνο του. Σουπάρι Κόλλο Αθανασιάδη το 83 κάνει την εσωφάριση για την Ελλάδα. 1-1, Κλάο Αθανασιάδη. That was relieving. 1-1 με τη Συρία, ο Κλάο Αθανασιάδη το εσωφαρίζει το, το 83. Και από ό,τι όλα δείχνουν, το μα θα πάει στην παράταση εκτό αν γίνει κάτι συνα... ανατρεπτικό από μία από τι δύο μεριέ. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα στα επόμενα 7 λεπτά μέχρι την παράταση. Αν μπορεί μία από τι δύο ομάδε να πάρει το προβάδισμα. Ευχόμαστε η Ελλάδα φυσικά. Ποια να τον πάρει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα εδώ πέρα να τον πάρει. Προφανώ. Λοιπόν, ένα ράουτ για τη Συρία, λίγα λεπτά πριν, τη, πριν την ρήξη του μάτζ. Μετά θα πρέπει να πάμε στην παράταση και στα πέναλτ, που είναι το πιο βασανιστικό από όλα γιατί πραγματικά όλα κρίνονται λίγο στην τύχη, λίγο. Βασικά πιο πολύ στην τύχη, ειδικά στο FIFA. Οπότε, ναι, είναι ένα βασανιστικό τέτοιο. Αλλά για να δούμε, τι θα δούμε. Λοιπόν, η Συρία προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση, ξεκινάει από το κέντρο αργά αργά. Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό τη, αλλά για να δούμε. Και κάνει ένα, μια πολύ κακή μεταβίβαση η οποία καταλήγει και η Ελλάδα έχει ίσω μια από τι τελευταίε κατοχέ τη σε αυτό το παιχνίδι μέχρι το μάτσα να πάει στην παράταση. Οπότε για να δούμε πώ την εκμεταλλευτεί. Μπάλα στον Αθανασιάδε, το σκόρερ του γκολ που έκανε την ισοφάρηση για την εθνική Ελλάδο. Χρυστοτυλόπουλο. Χρυστοτυλόπουλο περνάει. Έχει προοπτικέ. Δεν είναι στο Μήτροβλου. Σουτάρι. Και όχι. Και, και goal. goal. Όχι είναι offside. Offside. Δεν μέτρησε τον goal. Ήταν offside. Ελάχιστα. Ελάχιστα offside. Και τον goal δεν μέτρησε. Από μια αρχικά προσπάθεια του Μίτρογλου και στη συνέχεια ο δεν ξέρω ποιο ήταν την έστειλε στα δίχτυα, αλλά δυστυχώ τον κόλλα κυρώθηκε ω offside. Πολύ ωριακό offside, πάρα πολύ ωριακό offside. Πραγματικά μια πολύ κακή στιγμή. Μια και ήμασταν στο 90 και το μάτς πραγματικά δεν θα μπορούσαμε τίποτα να γυρίσει σε τέτοιο σημείο. Αλλά ήταν η μεγαλύτερη ίσω φάση του αγώνα αυτή. Στο 90 η Ελλάδα προσπάθησε να περάσει μπροστά, αλλά δυστυχώ δεν τα κατάφερε. Εδώ βγαίνει όμω ο Σάμαρη. Και περνάει. Δεν μπορεί να περάσει άλλο. Δεν μπορεί να περάσει άλλο. Που το match έχει σχεδόν τελειώσει. Για να δούμε τώρα, θα σφυρίξει. Δεν σφυρίζει τη ρήξη ακόμα. Κάτι που είναι αρκετά ενοχτικό γιατί η Συρία βγαίνει στην επίθεση. Και προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί όμω. Και κάπου εδώ πάμε στην παράταση. Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα θεωρώ ότι ήταν αυτή στο 90. Που με δεύτερη προσπάθεια παραλίγο να βάζα γκολ αλλά ήταν ελάχιστο offside. Πραγματικά ήταν πολύ άτυχη βάση. Πρέπει να βλέπουμε ξανά τον του Αθανασιάδη, ο οποίο έφερε την ισοφάρη στο match. Τα σουτ είναι 12 για μένα, 9 για τη Συρία, 8 target για μένα, 6 για target για τη Συρία. Είμαστε περίπου στα ίδια. Του περνάω για λίγο και θα μπορούσα να είχα νικήσει αν αυτό δεν ήταν για ελάχιστα offside. Ελάχιστα offside όμω ήταν 2 εκατοστά offside. Όπω είδατε ήταν πάνω στη γραμμή και ελάχιστα παίρνουν στο πόδι του. Πολύ άτυχη στιγμή πραγματικά για μένα. Έτσι ήταν ένα βήμα πιο πίσω. Θα είχα βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στο 90 και θα κλειδώσει το match. Και θα είχα βάλει το μεγάλο τελικό. Αυτό οπότε κάνει αλλαγέ. Τώρα εγώ δεν θα έλεγα αλλαγέ. Πιστεύω ότι το σκάτι μου μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά για άλλα 30 λεπτά. Δεν χρειάζομαι κάποια τρομερή αλλαγή. Μήτρο γλου. Δίνει τον Αθανεσιάδη. Και ξεκινάει το πρώτο ημιχρόνο τη παράταση. Και περνάει. Αθανασιάδης! Πάει να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο Αθανασιάδης είναι αυτό που έστειλε την Ελλάδα στέο στην παράταση. Μετά πολλές προσπάθειες από πολλέ προσπάθειε από άλλου παίκτε φυσικά. Ο Αθανεσιάδη κατάφερε να είναι αυτό που θα στείλει στην παράταση. Για να δούμε. Μητρογλου. Σουτάρκε δεν μπορεί, όχι. Κόρνερ, κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Στο 100, νομίζω είναι 90 κάτι, δεν ξέρω. Στο 93, μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να ανοίξει το σκορ. Όχι να ανοίξει το σκορ. Να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Και πάλι δεν μπορεί. Μανιά τη. Ελέγχει. Χολεύα. Είναι offside. Είναι offside. δυστυχώς δεν μπορεί πάλι να πάρει το προβάδισμα η Ελλάδα. Και είμαι πίσω. Συγγνώμη για τη μεγάλη διακοπή. Μικρή Με τέλο πάντων πώ ήταν. Χάσατε περίπου 5 λεπτά από το μάτι. Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό, μην φοβάστε. Απλά έπρεπε να το κόψω για λίγο γιατί μπήκαν οι γονεί μου μέσα και άρχισαν να μιλάνε για μότο. Και οκ, okay, οπότε έπρεπε να το κόψω λίγο. Και δεν μπορούσα να κάνω και πόζου και παραλίγο να φάω και. Όχι παραλίγο να φάω γκολ. Μου έκανε μια φάση τέλο πάντων πήγε out. Ευτυχώ. Ήταν αν έμπαινε γκολ και το χάνατε πραγματικά θα είχα σπαστεί εντελώ. Ευτυχώ δεν χάσατε κάτι τρομερό. Φάσατε μόνο να σου του πήγε out. Δεν ήταν μεγάλη ευκαιρία όμω. Μην φοβάστε. Δεν χάσατε κάτι τρομερό. Ο Θανσιάδη τώρα βγαίνει μπροστά κάνει λίγο out στο, το Συριανό παίκτη, αλλά αυτό ξαναέρχεται στην μπάλα. Πιεζόμενο από τον Αθανασιάδη, βέβαια, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν εδώ πέρα. Χολέβα κλέβει την μπάλα. Και μπαίνει και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρι! Και όχι, δεν μπορεί να τελειώσει. Δεν μπορεί να τελειώσει η Συριανό στα Πάλι επεμβαίνει. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι ο πιο χρήσιμο παίκτη τη Συρία σε αυτό το match. Έχει κάνει απίστευτε επεμβάσει σε όλα τα σουτ και έχει κρατήσει την ισοπαλία δύο φορέ στην παράταση μέχρι τώρα σε δύο φάσει που έκανα. Αθανασιάδη προσπαθεί να πάρει την μπάλα, δεν μπορεί. Διώχνουν, όχι πολύ όμω. Ο μήτροπλο είναι εκεί. Μπαίνει στην περιοχή. Και όχι τίποτα. Νόμιζα ότι θα έδινε κάποιο πέναλτι γιατί με έσβρωξαν εκεί μέσα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητή. Θεώρησε πω δεν ήταν κάτι. Οπότε κάπω έτσι λέω και το πρώτο ημίχρονο τη παράταση. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάμε στο δεύτερο ημίχρονο τη παράταση. Πραγματικά δεν περίμενα ότι το τελικό θα πήγαινε τόσο κοντά και θα χρειαζόταν να πάμε παράταση και πέναλτι. Μέχρι τώρα το πιο συγκλονιστικό μάτσο και βασικά το περίμενα γιατί εντάξει τελικό είναι. Και, οι δύο άτομα, και τα δύο άτομα πήγανε να πάνε. Οπότε και τα δύο είναι προφανώ καλά. Οπότε είμαστε στο δεύτερο μήνυμα τη παράταση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Εύχομαι πραγματικά να καταφέρω να σκοράρω πριν τα πέναλτι. Γιατί Ήταν πάει στα πέναλντι μετά θα είναι πολύ αγχωτικό Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Αν και έχω γενικώ καλή προϊστορία. Και ο Ναζέτ δεν είναι στην περιοχή. Θα σου στάρει Και όχι! Όχι, πάλι ο Σιριανό Θερματοφυλάκη επεμβαίνει. Έκανα φινέσότε, έκανα βλακία πάλι. Έκανα ό, όλο, κάνω φινέσότε και μετά το μετανιώνω. Και μετά δεν μπορώ να σκοράρω. Και μετά καταλήγουμε σε άσχημα πράγματα. Δεν θα ξανακάνω φινέσοτ, το, το υπόσχομαι. μου τα φινέσοτ. Αθανασιάδη! Βγαίνει! Θα κάνει ένα τσίψοτ και όχι! Και. Ναι! Και σκοράρει! Σκοράρει ο Φετβατζίδη στο 111! Τι κάνει το 2 ώρα για την Ελλάδα η οποία παίρνει προβάδισμα. Για να δούμε αν θα χρειαστεί να πάνε στα πέναλτι ή όχι. Πάντω η Ελλάδα παίρνει το προβάδισμα 9 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Φετβατζίδη καταφέρνει με ένα σουτ από πλα... πολύ πλάι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μετά από πρώτη προσπάθεια το Αθανασιάδη ο Φετβατζίδη τελειώνει τη φάση και κάνει το 2-1. Και κάπω έτσι η Ελλάδα περνάει μπροστά και έχει μεγάλε πιθανότητε να πάρει το World Cup. Φετφατζίδη πάλι. Φετφατζίδη. Έβαλε το προηγούμενο γκολ και έστειλε την Ελλάδα μπροστά. Τώρα δεν μπορούσε να κάνει κάτι όμω. Η Συρία τώρα προσπαθεί πάρα πολύ να επιτεθεί. Η Ελλάδα δεν θέλει την αφήσει όμω. Δεν θέλει την αφήσει. Πέφτει κάτω, πέφτει κάτω. Και ο Καρνέζη το σώζει. Πάνε καρκιά του. Ο Καρνέζη το σώζει και πάλι. Ο Καρνέζη πραγματικά σώζει την Ελλάδα αυτή τη φορά με δύο καταπληκτικέ απεμβάσει. Θα παίξουμε τώρα ultra defensive. Μένουν 6 λεπτά. Πρέπει η Ελλάδα να μην θυώσει. Ο Δεμπάι για να καταφέρει να κρατήσει αυτό το σκορ και να μην χρειαστεί να στείλει την ομάδα τη απέναντι. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Η Συρία φαίνεται να παίζει πολύ επιθετικά. Το μόνο που θέλει τώρα είναι ένα γκολ. Και για να δούμε αν θα καταφέρει να το πετύχει. Ο Καρνέζη πάλι επεμβαίνει. Και όχι! Με δεύτερη προσπάθεια η Συρία κάνει το 2-2. Στο 117. Ο Μουράτ κάνει το 2-2. Και έτσι η Εθνική Ελλάδα θα αναγκαστεί να πάει στα απέναντι από ό,τι όλα δείχνουν. Εκτό αν μπει κι άλλο γκολ μέσα στα επόμενα λεπτά. Πάλι από το επέμβαση του Καρνέζη σε δεύτερη προσπάθεια ο παίκτη τη Συρίας καταφέρνει να διαμορφώσει το 2-2. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε λίγο attacking. Βασικά, όχι, πρέπει να παίξουμε λίγο balanced, θεωρώ. Balanced. Για να μην γίνει καμιά χαζομάρα. Λοιπόν, φετφατζίδη. Φετφατζίδη. Πάντα φετφατζίδη. Βγάζει μια σέντρα. Δεν μπορεί να περάσει όμω η σέντρα του. Είμαστε 118. Μένουν πολύ λίγα λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Πρέπει και οι δύο ομάδε να είναι προσεκτικέ ώστε αυτό το μάτι να πάει στα πέναλτι ή να κρυθεί από μία από τι δύο ομάδε. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθο αυτή τη στιγμή, όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια. Βγαίνει προσωρινά η άμυνα, ο μανιά τη στέλνει πιο μακριά και κάπου εδώ τελειώνει. Ή, τελ, ή ήταν offside. Ναι, τελειώνει κάπου εδώ και πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Την πιο ψυχοφόρα διαδικασία και ειδικά για να πάει ένα τελικό. Είμαστε στον τελικό και όλα θα κρυφθούν στα πέναλτι. Αθανασιάδη πάνω στην μπάλα. Και 1-0 για την Ελλάδα. Το πρώτο πέναλτι μπαίνει μέσα στα δίχτυα και τώρα είναι η ώρα τη Συρία να εκτελέσει. Για να δούμε ο Χαρνέζης από πού θα πέσει. Και το αποκρύει! Ο Χαρνέζης το βγάζει και έτσι η Ελλάδα πάει μπροστά με 1-0. Καταπληκτικά πράγματα. Και εδώ πέρα πολύ κακό το πέναλτι, αλλά ο Μητρογλου αστοχεί πολύ άσχημα. Δεν μπόρεσα να το υπολογίσω σωστά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Έλα, ρε, από εκεί, θε, από εκεί τον έκανα να πέσει. Γιατί έπεσα την άλλη. Γαμώτο. Χρυσοδουλόπλο. Ωραία, η Ελλάδα περνάει πάλι μπροστά. Αλλά έχουμε χάσει ο καθένα από ένα πέναλτι. Αυτό είναι αρκετά ρίσκι. Θα κάτσω στο κέντρο, θα κάτσω στο κέντρο. Θα κάτσω στο κέντρο. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Φακ, λοιπόν, αυτό είναι πολύ ψυχοφόρο τώρα. Φατζίδη. Αυτός που άνοιξε το σκορ και τώρα για να δούμε τι θα κάνει. Και το στο δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο Γαρνέζο να τα δώσει όλα για όλα για να το αποκρούσει. Για να δούμε. Πάω από εκεί. Και τα αποκρούει! Τα αποκρούει και το βγάζει! Και έτσι η Ελλάδα είναι πάλι σοβαλή. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι ο Μανιάτη να βάλει αυτό το πέναλτι. Το στείλω προ τα εκεί. Ναι! Oh, πάτησα και λάθο. Κούνησα λάθο με χλό και πήγε στο κέντρο χωρί να το θέλω. Λοιπόν, τώρα είναι, όλα πολύ ρίσκη. Αυτό τώρα ή στο κέντρο θα το στείλει την άλλη. Θα το ρισκάρω και θα πα από την άλλη.

Εντάξει, κομπλέ. Περάσαμε αυτό εδώ, νικήσαμε. Το πήραμε, το πήραμε το World Cup. Το πήραμε, το πήραμε. Μπέλαμε στη μεγάλη μου σκουad. Να του ξαναπούμε να του δώσουμε έτσι, μια τιμητική. Αυτοί που κατάφεραν να πάρουν αυτό το World Cup είναι Καρνέζη, το Ρωσίδη, Μανόλα, Παπασαδόπουλο, Χολέβα, Σάμαρη, Μανιάτη, Φετβατζίδη, Χρυστοδηλόπλο, Μήτρο Γλου και Αθανασιάδη. Ήταν εντικάδε οποία μα έδωσε το World Cup. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενο το πήραμε, Δεν περίμεναμε τίποτα θα το παίρναμε γιατί περίμενα κάποια φάση δεν υπήρχε κάποιο πολύ καλό που θα μου ρίχνει πέντε κολλάκια. Αλλά το πήραμε το FIFA World Cup online. Αυτό, είναι αυτό που με κάνει πιο χαρούμενο ότι είναι online και καταφέραμε να περάσουμε από τόσου πολλού για να είμαστε εμεί αυτοί που θα πάρουμε το World Cup μετά από τόσα άτομα που προσπάθησαν και είτε κόλλησαν στου ομίλου είτε στα knockout. Οπότε ναι, Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα πιο μεγάλο like επειδή τέλειωσε και η σειρά και τέλειωσε με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε κάντε ένα like αν σα άρεσε η σειρά και το πώ τέλειωσε η σειρά. Πραγματικά πιστεύω δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα από ό,τι πήγε. Ε, οπότε ναι, κάντε και ένα κομμάτι από κάτω να μου πείτε πώ φάνηκε. Και ένα subscribe αν θέλετε να βλέπετε για άλλα βίντεο. Αυτή τη στιγμή φρίζα ριωθών. δεν ξέρω τι έπαθε. Τέλο πάντων, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο ένα βίντεο. Bye bye.